Πανάγιος Τάφος, το παρεκκλήσιον του Αδάμ. Κάτω από το βόρειο τμήμα του Γολγοθά ευρίσκεται μικρό προσκύνημα το οποίο φέρει σήμερα την ονομασία παρεκκλήσιον του Αδάμ. Παλαιότερα ήταν γνωστό ως Κρανίου Τόπος ή Άγιον Κρανίο και παρεκκλήσιον του Μελχίσεδεκ ή του Τιμίου Προδρόμου. Σύμφωνα όμως προς την παράδοση, σε αυτό το σημείο ήταν τοποθετημένα το κρανίο και τα οστά του Αδάμ, τα οποία εκαθαίρεσε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος το αίμα του Χριστού κατά την Σταύρωση. Έτσι συνδέεται ο πρώτος με τον δεύτερον Αδάμ, γεγονός το οποίο συμβολίζεται εικαστικός στη σκηνή της Σταυρώσεως με την απεικόνηση μικρού σπηλαίου με τα οστά του Αδάμ στη βάση του Σταυρού. Στο βάθος και πίσω από την Αγία Τράπεζα, επάνω σε βράχο, έχει διαμορφωθεί μικρό κύλωμα, όπου καταλήγει η ρογμή η οποία ξεκινά από την οπή του Σταυρού στο Γολγοθά. Το παρεκκλήσιο έφερε εντυπωσιακή ψηφιδωτή διακόσμηση, η οποία καταστράφηκε κατά την πυρκαγιά του 1808 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με τοιχογραφίες. Το παρεκκλήσι του Ακανθίνου Στεφάνου. Βορειοανατολικά του παρεκκλησίου του Αδάμ σχηματίζεται η καλούμενη Ιερά Στοά, η οποία διατρέχει την κόγχη του Καθολικού. Στη στοά αυτή έχουν διαμορφωθεί τρία παρεκκλήσια, το πρώτο εκ των οποίων ονομάζεται του Ακανθίνου Στεφάνου και ανήκει αποκλειστικά στους Ορθοδόξους. Στην κόγχη του και κάτωθεν της Αγίας Τραπέζης υπάρχει τμήμα του γρανιτένιου κοιονός, ο οποίος ευρίσκεται αρχικός εις το Πρετόριον και μετεφέρθη υπό των χριστιανών όταν αυτό περιήλθε εις τους μουσουλμάνους εις το σημείο που φυλάσσεται σήμερα. Το παρεκκλήσιον της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Μετά το παρεκκλήσιο του Ακανθίνου Στεφάνου, ο προσκυνητής συναντά πύλη από την οποία με κλίμακα οδηγείται στο υπόγειο του ναού. Τα πρώτα 29 σκαλοπάτια οδηγούν σε τετράγωνο ναίσκο αφιερωμένο στην Αγία Ελένη, ο οποίος φέρει τρούλων και περίτεχνο ψηφιδωτό δάπεδο. Το παρεκκλήσιο αυτό ανήκε παλαιότερα στους Αιθίωπες, οι οποίοι εξαιτίας οικονομικών δυσχερίων αναγκάστηκαν να το πουλήσουν στους Αρμενίους, οι οποίοι το κατέχουν μέχρι σήμερα και λειτουργούν σε αλτάριο το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του. Από την νότια πλευρά του παρεκκλησίου της Αγίας Ελένης, δεύτερη κλίμακα με 13 σκαλοπάτια καταλήγει στο σπήλαιο, όπου ευρέθησαν ο Τίμιος Σταυρός, η ύλη και η σταυρή των δύο ληστών. Ο όλος χώρος διαιρείται σε δύο ανισοϊψή τμήματα, στο νότιο όπου κατά την παράδοση ευρέθηκε ο Σταυρός του Χριστού και εκείνη των ληστών και εις το βόρειο τμήμα όπου ανεκαλύφθησαν οι ύλοι, τα καρφιά δηλαδή. Το παρεκκλήσιον διεμερίσαντο. Βόρεια του χώρου της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού ευρίσκεται το παρεκκλήσιον Διεμερίσαντο, το οποίο ανήκει εις τους Αρμενίους. Η ονομασία του συνδέεται με τας Ευαγγελικάς διηγήσεις, συμφώνως προς τας οποίας οι Ρωμαίοι στρατιώτε, αφού εσταύρωσαν τον Χριστόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού. Επειδή όμως ο χιτών του Κυρίου, ή το υφαντός και άραφος, και το αδύνατον να διαμοιραστεί, απεφάσισαν να ρίψουν κλήρον. Η φυλακή του Χριστού. Εξ αριστερών και ο πίσω από το παρεκκλήσιον των κλαπών υπάρχει μικρόν τρίχωρον δώμα με χαμηλή οροφήν. Η φυλακή του Χριστού. Ο χώρος οφείλει την ονομασία του στην παράδοση, σύμφωνα προς την οποία ο Χριστός και οι ληστές εκρατήθησαν εις την πρόχειρον αυτήν φυλακήν πριν οδηγηθούν εις τον Σταυρόν. Μία δευτέρα όμως παράδοση αναφέρει ότι εις το σημείο αυτό η Θεοτόκος έπεσε λιπόθυμος όταν αντίκρισε σταυρωμένον τον μονογενή Υιό της. Έτσι εξεπληρώθη η προφητεία του πρεσβύτου Σιμεών.
και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία. Το παρεκκλήσιον των κλαπών. Βορειοδυτικός του παρεκκλησίου του Αγίου Λογκίνου ευρίσκεται το παρεκκλήσιον των κλαπών, το οποίο ανήκει στην δικαιοδοσία των Ελλήνων Ορθοδόξων. Κλάπες ονομάζεται η πλάξ με δύο οπάς, η οποία απετέλει όργανο βασανιστήριων. Η ίδρυση του παρεκκλησίου οφείλεται εις αρχαιοτάτην παράδοσιν, συμφώνως προς την οποία οι βασανισμοί του Χριστού πριν από την Σταύρωση ακινητοποίησαν τους πόδας του εις τα σοπάς της πλακός. Η θέση της πλακός των κλαπών ήταν παλαιότερον εις το συνέδριον, αλλά οι χριστιανοί την μετέφεραν εις το παρεκκλήσιον αυτό μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Οθωμανούς. Η πλάξ έχει τοποθετηθεί κάτω από μικρά Ναγίαν τράπεζαν και προστατεύεται με κυγκλίδωμα. Εις τον οπίσω τείχον του παρεκκλησίου έχει αναρτηθεί εικόν η οποία ιστορεί το γεγονός. Το παρεκκλήσιον των Λατίνων και οκείων της Φραγγελώσεως. Δυτικώς και μετά το Επτακάμαρον υπάρχει το παρεκκλήσιον των Λατίνων. Κατά παράδοση των Φραγκισκανών εις το σημείο αυτό ενεφανίστη ο Χριστός εις την Θεοτόκον αμέσως μετά την Ανάστασή Του. Δια των λόγων αυτών καλείται και παρεκκλήσιον της εμφανίας. Ο ιερός αυτός χώρος συσχετίστη με μεταγενεστέραν παράδοση, συμφώνως προς την οποία αμέσως μετά την έβρεση των τριών σταυρών από την Αγία Ελένη ανεστήθη νεκρός κατά την εκφοράν του προς τον τάφον και έτσι ανεγνωρίστη ο ζωοποιός σταυρός του Χριστού. Το παρεκκλήσιον Μίμου Άπτου. Νοτίος του παρεκκλησίου των Λατίνων και βορείος του Ιερού Κουβουκλίου σώζεται στρογγυλή μαρμάρινος πλάξ, η οποία κατά την λατινική παράδοση δηλώνει τον τόπον όπου ο Χριστός ενεφανίστη στην Μαρία την Μαγδαληνήν μετά την Ανάστασή Του και της είπε «Μίμου Άπτου». Το προσκύνημα αυτό ανήκει στους Λατίνους και ονομάζεται Μίμου Άπτου από τα λόγια του Χριστού, αλλά και παρεκκλήσιον της Μαρίας της Μαγδαληνής.
Άντε Θεός, εγώ... Ο τάφος του Ιωσήφ του από Αρημαθέας. Δυτικός του Ιερού Κουβουκλίου, πίσω από το παρεκκλήσιο των Κοπτών, υπάρχει σκοτεινός χώρος, εις το μέσον του οποίου υψώνεται τάφος μικρών διαστάσεων. Εις τον τόπον αυτών πλησίων του Παναγίου Τάφου έχει ταφεί ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέαν. Είναι ο μοναδικός χώρος του Παναγίου Τάφου, ο οποίος ανήκει εις την Αβυσσινιακή θρησκευτική κοινότητα. Ο τόπος των Αγίων Γυναικών κατά τη Σταύρωση. Δυτικά της Αγίας Αποκαθυλώσεως και προς την κατεύθυνση του Ιερού Κουβουγλίου υπάρχει μαρμάρινο κυβόριο, το οποίο ανήκει στους Αρμενίους. Ο χώρος αυτός συνδέεται με τον μαρτυρικό θάνατο του Θεανθρώπου και πιστεύεται ότι εκεί ήταν η θέση στην οποία ίσταντο η Άγια Γυναίκε και ο Ιωάννης κατά την Σταύρωση. Πράγματι, εις το κατά Λουκά Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι εκεί ιστήκεσαν πάντες οι γνωστοί αυτού από μακρόθεν και γυναίκες συνακολουθούσε αυτό από της Γαλιλαίας ορώσε ταύτα. Σήμερα οι θέσεις του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχικοί, τόσο εις το Ναό της Αναστάσεως και τον Πανάγιο Τάφο, όσο και εις τα λοιπά ιερά προσκυνήματα της Παλαιστίνης. Εις την πνευματική, διοικητική και ποιμαντική δικαιοδοσία του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ανήκουν ο Ναός της Αναστάσεως, ο Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος και τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού. Επίσης ανήκουν εις το Πατριαρχείο μέρος του Πρετορίου, ο τάφος της Παναγίας εις την Γεθσημανήν, η εκκλησία της Μικράς Γαλιλαίας επί του όρους των Ελαιών, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και ο οίκος της Θεοτόκου. Εις το Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επίσης ανήκουν ο Ναός της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, το Φρέαρ του Ιακώβ εις Νεάπολη, ο Ναός του Ευαγγελισμού εις την πηγή της Θεοτόκου εν Ναζαρέτ, το προσκύνημα του Θαύματος εν Κανά της Γαλιλαίας, ο Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εν το όρο Θαβόρ, ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, πλησίον του όρους των Μακαρισμών, η Μονή της Τιβεριάδος και ο Ναός του Προφήτου Ελισσαίου στην Ιεριχώ, όπου και η Σικομορέα του Ζακχαίου. Επίσης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανήκουν η παλέφατε ιερέ μονέ της Λαύρας του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, του Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτου, του Σαρανταρίου Όρους της Βιθανίας, του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Αβά Θεοδοσίου, του Τιμίου Σταυρού και του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, η λεγόμενη Καταμόνας.
Thank you.